συγκρατούμε τη θυσία του δικαιώματος, γιατί ως ο άνθρωπος θυσιάζει τα δικαιώματά του, ο Χριστός το μαθαίνει τα δικά του δικαιώματα. Συμβαίνει το ευλογητό σου, Κύριε, διδαξούμε τα δικαιώματά σου και όχι τα δικαιώματά μου. Το άκριστο φως που κάλυπτε τον Άγιο Ιάκωβο στη Σκοπιά όταν φύλαγε και την μνημόνευση των ονομάτων από τους ιερείς που, όπως εχθές είπε ο Άγιος Μόρφου, κάθε ιερέας, κάθε παπάς, έτσι είναι μια μεγάλη, μεγάλη μνήμη. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα διάλειμμα, ένα τέταρτο 20 λεπτά το πολύ, υπάρχουν αναψυκτικά έξω κτλ. Και το βιβλίο του Αγίου Σχιατίστης από τις εκδόσεις Εμπλό, άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να αγαπήσει, που περιγράφει τη σχέση του με τον Άγιο Ιάκωβο, το οποίο όσοι θέλουν μπορούν να προμηθευτούν. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά επανερχόμαστε να ακούσουμε τον Άγιο Μόρφου. Ιερόδατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, εγεννήτης στο χωρίο Άνω Ζόλια την 21η Ιανουαρίου του 1962, είναι από το site της Μητροπόλεως Κύρων. Αφού συνεπλήρωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στη γενέτειρά του, παρακολούθησε τις πρώτες γυμνασιακές τάξεις στο Δήμο Γυμνάσιο Μόρφου. Ακολούθως και εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, συνέχισε και επεράδωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το έτος 1979 στο δεύτερο γυμνάσιο Ακροπόλεως Λευκοσίας. Στη συνέχεια φοιτησε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφύτησε το 1985 και παρέτεινε τη διαμονή του αυτού εν Ελλάδη μέχρι το 1987. Κατά την περίοδο αυτή είχε την ιδιαίτερη ευλογία να γνωριστεί και συνδεθεί με τον Αγίον Συγχρόνο Μοφό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ίσως εξ αυτών ο γέρον Ιάκωβος Τσαλίκης, υπήρξε ο πνευματικός του πατήρ, ώστε και του ενέπνευσε των μοναχικών ιδεών της. Η παγκούνη στην περιφωτισμένη καθοδήγηση του γέροντος Ιακώβου επέστρεψε στην ιδιαίτερα αυτού πατρίδα κατά τα αρχά του 1987 και ακολούθως εισήλθε σαν δόκιμος μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ποντού εν Λάρνακη. Την 27η Δεκεμβρίου 1987 χειροτονήθηκε διάκονο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Ποντού υπό του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κηδίου κυρίου Χρυσοστόμου. Κατά τα έτη 1990-93 διετέλεσε μέρος του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδίου. Το 1988 ενεγράφει στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφύτησε το 1993. 19 Δεκεμβρίου του 1993 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προχειρίστηκε σε αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Ποντού υπό του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Χρυσοστόμου. Από το 1996 μέχρι το 1998 διετέλεσε μέλος της Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου. Τον Ιούλιο του 1994, όμως μετά του γέροντος αυτού αρχιμανδρίτου Σημεών, ανασυναίσθησαν και επαναλειτουργήσαν την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυρογουνίου. Την 22 Αυγούστου 1998 εξελέγει ψήφο κλήρου και λαού Μητροπολίτης Μόρφου, έχει ορτονίσει επίσκοπον στις 13 Σεπτεμβρίου του 1998 και ενθρονίστηκε την αυτή ημέρα στην προσωρινή έδρα της Μητροπόλεως Μόρφου εν Ευρύχου, ονομαστική ορτή 28 Σεπτεμβρίου. Γέροντα, είμαστε όλοι αυτοί. Άγιοι καθηγούμενοι, πατέρες μου, μητέρες μου, αδελφοί μου, αδελφές μου, επέλεξα μετά από πολλές ομιλίες που έκανα για τον Άγιο Γέροντα μας Ιάκωβο τρόπον δεινά να εισέλθω σε μια εξειδίκευση του Οσίου Πατρός, σε μια βαθύτερη όσο γίνεται γνωριμία με μία πλευρά, την οποία βεβαίως ακούσαμε στην προγενέστερες μάλλον εισηγήσεις και του αγαπητού Χαραλάμπη Μπούσια και του γέροντα μας εδώ του Γαβριήλ. Προτίμησα να προσεγγίσω στην σημερινή ημερίδα την απλότητα η οποία ήταν θεμελιακή αρετή του Αγίου Ιακώβου. Μάλιστα, όταν προετοιμαζόταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να κάνει την αγιοκατάταξή του, με ρώτησαν πώς να ονομάσουμε τον γέροντά σας για να διακρίνεται από τους άλλους Αγίους Ιακώβους. Μία από τους προσδιορισμούς ήταν ο Όσιος Ιάκωβος, ο απλούς, ο ενευρία. Τελικά, ο Τσαλίκης μάλλον επιτάνευσε
και εκ δευτέρου ο με συγχωρείτε. Κατά το όσιος νίκων ο μετανοείτε. Σήμερα λοιπόν είπα να προσεγγίσω αυτήν την πλευρά του γεροντός μας, ίσως γιατί και εμείς όσο μεγαλώνουμε αντιλαμβανόμαστε πόσο αναγκαία αρετή είναι η απλότητα και στην επικοινωνία μας με τον Θεό μας, με τον εαυτό μας, αλλά και με τους συνανθρώπους μας, το ποιμνιό μας ιδιαίτερος για μας τους επισκόπους. Και επίσης θυμάμαι έναν άλλον αγέροντα που καθόρισε τη ζωή μας, τον γέρο Ευμένιον των Λευρών, τον Σαριδάκη, από την Κρήτη, η καταγωγή του, μαθητή του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, ο οποίος θυμάμαι που μου είπε λίγο πριν κοιμηθεί, μέχρι να πεθάνεις θα παρακαλάς τον Χριστό και να του λες «Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, δόρισέ μη πραότητα, ταπείνωση και απλότητα». Πραγματικά δεν κατάλαβα πότε των λόγων του γέροντα πόσο βαθύς και αναγκαίος είναι για την προσωπικότητα του κάθε χριστιανού, όχι μόνο του αρχιερέως, του κάθε χριστιανού, η απλότητα. Και όσον περνούσαν τα χρόνια και με την αρχιερατική διακονία έβλεπα όσον υστερούμε οι σύγχρονοι άνθρωποι του διαδικτύου και πόσον πολύπλοκοι γενόμεθα και στις σχέσεις μας και στις προσευχές μας με τον Θεό μας και ακόμα και με αυτόν τούτον τον εαυτό μας δεν μπορούμε με απλότητα να τον γνωρίσουμε, να τον διαβάσουμε, να τον αποδεχτούμε. Γι' αυτόν, όπως μου είπε ένας σύγχρονος Άγιος άνθρωπος που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, εσύ μου λέει, όταν θέλεις να πιάνεις γραμμή με τον εαυτό σου, να βλέπεις τους Αγίους που γνώρισες, να φέρνεις τη μνήμη σου τους Αγίους που γνώρισες. Είναι πολύ μεγάλο, μου είπε, σούπερ μάρκετ, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Παρφύριος, ο Άγιος που προανάφερα, ο Ευμένιος. Άρα, ό,τι χρειάζεται ο εαυτός σου, μπορείς από εκεί να το βλέπεις, να το μελετάς, πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι και κατά την περίστασή σου και την ανάγκη σου να το ζήσεις, να προσπαθείς να το ζήσεις. Σε μια προηγούμενη ημερίδα που κάναμε πάλι για τον Άγιον Ιάκωβο, στη Δευτερά, μια κοινότητα που επισκέφθηκε πάλι και πολλάκης ο Συσανίου και σιατής της μακαριστός Παύλος. Είμαστε μαζί με τον Παύλο τότε, σε μια ανάλογη ημερίδα με πολύ κόσμο, για τον Οκτώβριο που μας επέρασε. Και τότε μίλησα για ένα θέμα ίσως φαίνεται πιο βαθύ, ενώ η απλότητα είναι βαθύτερη. Είπα, το θέμα τότε ήταν ο Όσιος Ιάκωβος, θεατής, επόπτης, ορατών και αοράτων. Και αυτός κι αν ήταν επόπτης ορατών και αοράτων, ιδιαίτερως η εισήγηση του αδελφού Χαραλάμπη, νομίζω προσέγγιζε πολύ αυτήν την όραση, τη συνεχή όραση που είχε ο Άγιος και του ορατού κόσμου και του αοράτου. Τελικά είναι πιο δύσκολο να βλέπεις τον ορατόν κόσμο, να Άγιο Καστορίας, παρά τον αόρατον. Διότι αυτά που βλέπουμε και στα ημέτερα και στα λότρια δεν είναι τόσο εύκολα. Ενώ ο κόσμος των αγγέλων, ο κόσμος των Αγίων, ακόμα και των δαιμόνων, έχει μια μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Τότε μου είπε ο μακαριστός Παύλος, κοίταξε μου λέει, κάματε δουλειά στην Κύπρο και οι Κύπροι αγάπησαν τους Αγίους αυτούς. Και θέλω πολύ να κάνω μια τέτοια ημερίδα στην Μητρόπολη μας, στη Σιάτιστα. Μου το είπε έτσι. Σε μια στιγμή, λίγο πριν αναχωρήσω βιαστικός
γιατί θα πήγαινα σε μια κηδεία. Και μετά έγινε η εκλογή του νυν σιατής της Αθανασίου. Δεν σας κρύβω, χωρίς να ξέρω το σιατής της Αθανάσιου, εγώ ήξερα το γέροντάν του ο λίγων των Άγιων Καστορίας. Εκατάλαβα αμέσως την επέμβαση του Θεού και του Οσίου Ιακώβου δια των ευχών του μακαριστού Παύλου. Κάθε ιεράρχης όταν βρει παρησία ενώπιον του Θεού εύχεται για τον διάδοχό του. Και χαίρομαι που ο σήμερον επίσκοπός σας είναι διάδοχος του αδερφού μας Παύλου. Σε ευχαριστώ Άγιε Σιατίστης που μου έδωσες αυτήν την ευκαιρία. Δεν βγαίνω τακτικά από την Κύπρο και μάλιστα για ομιλίες. Είμαι λαλίστατος και φλίαρος ως προερχόμενος εκ της νομικής επιστήμης δια του διαδικτύου. Τώρα τα δίχτυα της δικής σας προσευχής και της δικής σας αγάπης και ενός εδώ καλοκαίρου που έχετε του Τιμοθέου με κράτησαν και με έφεραν εδώ. Και εγώ απορώ και εξίσταμαι με τον εαυτό μου πώς είμαι σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι είναι η προσευχή σας, είναι η αγάπη του πατρός Τιμοθέου και πολλών ελλαδιτών αδελφών που δείχνουν στο δικό μας πρόσωπο για πολλούς και διάφορους λόγους, για ξένους σκόπους, για αυτούς τους σκόπους που έκαμε ο Άγιος Ιάκωβος και οι άλλοι πατέρες και μητέρες επίσης. Τώρα εισέρχομαι στο θέμα το οποίο, πατέρ Γαβρί, εγώ ετοιμάστηκα, αυτόν τον λάθος έλαβα. Παραδόξως αυτήν την φορά ετοιμάστηκα. Διότι πάντοτε το ελλαδικό ακροατήριο το θεωρώ πιο απαιτητικό από το κυπριακό. Ακούστε τι έχουμε γράψει, κάπου θα βγαίνω για να σας ξεκουράζω λίγο με κανένα αστείο. Λοιπόν, εξάλλου όπως έχουμε πει εδώ με τον αγαπητό μας γέροντα Εφραίμ, τον συντονιστή και πρωτοσύγκελον της Μητροπόλεως Ταύτης, αν πρέπει κάποτε, όχι τώρα, ούτε λέω σύντομα, κάποτε να γίνει μια ημερίδα, πρέπει να προσεγγίσουμε τον Όσιον Ιάκωβον ως ηθοποιόν. Το χιούμορ ενός Αγίου. Ξέρω πολύ καλά τον γιατρόν του Αγίου Ιακώβου, τον Νίκο τον Παλτιτζή από το Βόλο. Δεν σας κρύβω ότι μέρα παραμέρα με παίρνει τηλέφωνο ή τον παίρνω και λέμε, όταν ιδιαίτερα έχουμε καμιά θλίψη, ρε Νίκο, του λέω, πες μου τίποτα από το γέροντα να γελάσουμε, όχι να ψυχοφεληθούμε, να γελάσουμε. Δηλαδή είχε τέτοια ικανότητα ο Άγιος Ιάκωβος που ετολομούσε να αφήσει την αυστηρότητα του προς στιγμής και τέτοια αγάπη σε εμάς τους ελεηνούς που δεν εδηλιούσε να κάνει ακόμη και μιμήσεις φωνών, κινήσεων, γυναικών, αντρών, παπάδων, δεσποτάδων για να σε ευθυμίσει. Και έλεγε, ήρθε στο μοναστήρι μας, πρέπει να φύγεις χαρούμενος. Αλλά προηγουμένως, στην εξομολόγηση, η ευκαίρωσα καιρός σε μια συνάντηση μπορεί να σου έκανε μια ψυχρονουσία για το χαρακτήρα που έχεις, να σου αποκάλυπτε απόρριτα μυστικά του βαθυτέρου σου εαυτού που ούτε ο ίδιος δεν ετόλμησες να παραδεχτείς, σε βοηθούσες δηλαδή σε μία ψυχανάλυση που έπρεπε να βάσεις ψυχαναλυτή 7 χρόνια και σε 7 λεπτά την έτρωες όλη. και με χιούμορ το κυριότερο. Αλλά μετά από αυτήν τη γνώση της αλήθειας, κατά το ρητό γνώσεστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει μας, έβλεπες ότι ο γέροντας έκανε το παν μετά την ψυχρολουσία, μετά την αποκάλυψη του βατητέρου σου ψευτοεαυτού, να σε ευχαριστήσει. Πρέπει να φύγεις ευχαριστημένος από το μοναστήρι μας. Έκανε λοιπόν μέχρι και μιμήσεις. Λοιπόν, λέω στον πάτερ Εφραίμ που είδα ότι έχει μιμητική ικανότητα, αν εξαίρετο, και η μετέρα πανιερώτης έχει κάτι ανάλογο και ο γιατρός ο Μπαλτιτζής. Λοιπόν,
θα πρέπει, όχι σοβαροί άνθρωποι, είναι άνθρωποι που, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποτε μια τέτοια ημερίδα. Για πιο πιστοί. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί πιστοί που ενδιαφέρονται για αυτήν την πλευρά του Αγίου Ιακώβου, η οποία είναι πολύ μυστική όταν τον βλέπετε σε αυτές τις αυστηρές εικόνες υποτρέτσα. Τώρα, η εν Χριστώ απλότητα του Οσίου Ιακώβου του με συγχωρείτε. Το να μιλά κανείς για την απλότητα, ειδικά την εν Χριστώ απλότητα, στην εποχή της εγκεφαλικότητας, της πολυπλοκότητας και της πασπερμίας χιλιάδων νεοπηχιακών ιδεών και φιλοσοφικών αντιλήψεων, αιρέσεων, παραθρησκειών, ειδήσεων και άλλων πολλών πληροφοριών και παραπληροφοριών που θειοχετεύονται σε όλη την οικουμένη, κυρίως από το διαδίκτυο, δεν είναι και τόσο εύκολα. Αν πρώτα δεν έχει κατά νου έστω και έναν απλό άνθρωπο. Και βέβαια όχι τον οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά έναν κατά Χριστόν απλό, έναν Άγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί όταν μιλάμε για την απλότητα, τουλάχιστον εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οφείλουμε να γνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε ότι άλλη είναι η εν Χριστώ απλότητα και άλλη η κοσμική απλότητα. Καθώς η τελευταία κυρίως, η κοσμική, στηρίζεται σε κάποιους κοσμικούς εξωτερικούς τύπους συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, η εν Χριστώ απλότητα σώζει τον άνθρωπο, ενώ η κοσμική απλότητα δεν τον σώζει. Ενίοτε τον παραπλανά και τον εγκλωβίζει σε μία εσωτερική υπερηφάνεια που στην πραγματικότητα επιζητεί την ανθρώπινη δόξα και τον ανθρώπινο θαυμασμό. Και τούτο, γιατί στην εποχή μας όλα, ακόμη και οι πράξεις που φαίνονται σαν αρετές, γίνονται μόδα και lifestyle, κοσμικότητα δηλαδή. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει μετάνοια και προσευχή που οδηγεί στην εν Χριστώ απλότητα. Ο Άγιος Παΐσιος με ένα θαυμάσιο τρόπο μας φανερώνει τα ύπουλα αγκάθια που κρύβει η κοσμική απλότητα και τα ξεχωρίζει από την καρποφόρα απλότητα του Θεού, λέγοντάς μας τα εξής θεόπνευστα. Ακούτε τι ωραία ένας Άγιος ορειογράμματος περιγράφει την απλότητα και τη μη απλότητα. Το καλόν είναι ότι διψούν οι άνθρωποι την απλότητα και έφτασαν σε σημείο να κάνουν την απλότητα μόδα και ας μην νιώθουν απλά. Έρχονται μερικοί στο Άγιον Όρος με κάτι ξεβαμμένα ρούχα. Λέω, αυτοί δεν δουλεύουν στα χωράφια. Γιατί είναι έτσι? Άλλος μιλάει χωριάτικα από φυσικού του και τον χαίρεσε. Άλλος πάει να μιλήσει χωριάτικα ενώ είναι αστός και σου κάνει εμετό. Και ακούτε κάτι πιο σημαντικό, ιδιαιτέρως οι ρασοφόροι μας και εγώ ίδιος πρώτα. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ζουν απλά αλλά είναι κουμπωμένοι, δεν βοηθούν την νεολαία. Το επαναλαμβάνω αυτό. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ζουν απλά αλλά είναι κουμπωμένοι, δεν βοηθούν την νεολαία. Έτσι τώρα οι νέοι, μη έχοντας κάποιον πρότυπο, ζουν αλήτικα. Γιατί όταν βλέπουν κουμπωμένους χριστιανούς, ανθρώπους σφιγμένους με γραβάτες, καλουπωμένους, δεν βρίσκουν σε αυτούς καμιά διαφορά από τους κοσμικούς και αντιδρούν. Αν έβλεπαν απλότητα στους πνευματικούς ανθρώπους, δεν θα φταναν σε αυτήν την κατάσταση του αλήτη. Ένας αλήτης όμως, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι καλύτερος από έναν υποκριτή χριστιανό. Και αυτόν όχι υποκριτικό γέλιον αγάπης, αλλά φυσιολογική συμπεριφορά. Ούτε κακία, ούτε υποκρισία, αλλά αγάπη και ειλικρίνεια. Περισσότερο με συγκινεί όταν εσωτερικά είναι κανείς τοποθετημένος καλά,
να έχεις δηλαδή σεβασμό και αγάπη πραγματική, να κινείται απλά, να μην κινείται με τύπους, γιατί τότε μένει κανείς μόνο στα εξωτερικά και γίνεται άνθρωπος εξωτερικός, δηλαδή αποκριάτικος καρνάβαλος. Αυτά ο Άγιος Παΐσιος, με το γνωστό του λόγο που είχε, ο οποίος ενίοτε εγινόταν οξύτερος μαχαίρας. Εν προκειμένου ας ακούσουμε και τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, πώς διακρίνει την χαρισματική από την εκφύσεως απλότητα. Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι η απλότης που έχουν μερικοί εκφύσεως. Όχι όμως τόσο όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες και με μετακεντρισμόν της πονηράς φύσεως. Διότι μεν πρώτη είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη, ενώ η δευτέρα γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Και η μία δεν έχει πολύ μισθόν, ενώ η άλλη έχει άπειρον και απροσμέτρητο. Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριον, ας τον πλησιάσουμε σαν διδάσκαλον που κάνει μάθημα απλός και απλάστος και απικύλος και απονείρος και απεριέργος. Επειδή αυτός ο Θεός είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει οι ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες. Δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση. Και ο μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνα, Θεοφόρος Νεκτάριος ο Πενταπόλεος, περιγράφει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά της γνήσιας χριστιανικής απλότητας. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, «Απλότητα σημαίνει καθαρότητα ψυχής, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, απονείρευτη γνώμη, καθαρότητα του νου και αθωότητα, στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινών και ύπουλων. Όλα είναι ανυπόκριτα, ασυγκάλυπτα. Όσοι έχουν αυτήν τη χριστιανική απλότητα, πολιτεύονται με ευθύτητα καρδιάς μπροστά στον Θεό και δεν έχουν μέσα τους ίχνος ανουργίας. Τα μάτια τους, θυμηθείτε τα μάτια Ιακώβου, το βλέμμα τους, είναι απλά, καθαρά, διαπηγή. Με συγχωρείτε. Το πρόσωπο τους λάμπει και η καρδιά τους είναι γεμάτη ευφροσύνη. Το μυαλό τους είναι καθαρό, σαν έθριος ουρανός. Οι σκέψεις τους αγνές, σαν καθαρό χρυσάφι. Ο λόγος τους αληθινός και η ψυχή τους καθαρή από κάθε ρήπο. Βλέπετε τι ωραία περιγραφή κάμνη και μας συγκίνησε ο Άγιος Νεκτάριος. Αδικημένος Άγιος, ο Άγιος Νεκτάριος, και μετά την κοιμησή του Άγιου Αρχιερείς, εννοώ ως συγγραφέας. Πόσο πρέπει να τον μελετούμε, τον Άγιο Νεκτάριο. Όσοι ως Ιάκωβος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, όπως τον περιγράφει ο Άγιος Νεκτάριος. Ένας απλός, απονείρευτος και απερίεργος άνθρωπος, που το χάρισμα της εν Χριστώ απλότητας του δωρήθηκε από τον Θεό. Προσέξτε το αυτό, του δωρήθηκε από τον Θεό όταν ακόμα ήταν παιδί. Όταν εμείς τώρα μετά τα 50 θυμηθήκαμε ότι έχουμε ανάγκη για την απλότητα για να συναντήσουμε τον Χριστό. Στον Άγιό μας η χαριτωμένη απλότητά του ήταν κομμάτι της υπάρξεώς του, λες και γεννήθηκε απλός. Σου έδινε την αίσθηση ότι ποτέ δεν βίασε τον εαυτό του να είναι απλός, αφού όλα σε αυτόν φανέρωναν την δωρεάν της εν Χριστώ απλότητας. Ο τρόπος που σου μιλούσε, ο τρόπος που σε διακονούσε, ο τρόπος της σκέψης του, ο τρόπος που προσευχόταν πολλές φορές γονατιστός, ο τρόπος που σε εξομολογούσε καθήμενος ακόμα και σε πιο χαμηλών
σκαμνήν από τον εξομολογούμενο. Ο τρόπος που διηγεί τον περιστατικά με αγίους και πονηρά πνεύματα, όλα μα όλα ήταν μέσα στο πλαίσιο της Αγίας Απλότητας. Ισχύει γι' αυτόν καθόλου η ρίση της Αγίας Γραφής, ψυχή ευλογουμένη πάσα απλή. Κάθε ψυχή που έχει ευλογηθεί από τον Θεό είναι απλή. Αγία Γραφή λοιπόν και μας δίνει Άγιοι Πατέρες λένε πως όλοι οι Άγιοι έχουν το χάρισμα της εν Χριστώ απλότητας, αλλά του Οσίου Ιακώβου το χάρισμα αυτόν ξεχύλιζε από όλη την ύπαρξή του με τόση φυσικότητα και ταπείνωση που σε αγκάλιαζε και το ένιωθες οικείον και δικό σου. Τόσο χουβαρτάς ήταν ο ίδιος, αφού ήταν μαζί του πολύ χουβαρτάς προηγουμένως ο Χριστός. Και ένιωθεν ότι τον κάθε έναν από εμάς, τους ελεηνούς που συναντούσε, έπρεπε να τον αγκαλιάσει με αυτήν την απλότητα και να τον κάνει οικείον και δικόν του. Δεν ήταν προκλητική ή επιτηδευμένη η απλότητά του. Δεν σε προκαλούσε να τη θαυμάσεις, ούτε καν να τη σχολιάσεις. Απλώς ψηλαφούσες το μυστήριό της. Άλλωστε, όταν κινήθηκε ο Όσιος Ιάκωβος, ένας άλλος σύγχρονος Όσιος, μεγάλη πρίκα του Αγίου Πνεύματος για την εποχή μας, Όσιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης είπε, έφυγεν ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του αιώνα μας. Ο πατήρ Ιάκωβος του Οσίου Δαβίδ και ήταν μεγάλος γιατί είχε μεγάλη απλότητα. Και ακόμα ηχούν μέσα μου τα λόγια του ιδίου Οσίου Πορφυρίου που όταν για πρώτη φορά φοιτητής νομικής το συνάντησα το 1981 στην Αθήνα μου είπε υπάρχει ένας πνευματικός στην Ελβία, ο γέροντας Ιάκωβος, ο οποίος έχει μεγάλη ευγένεια. Είναι ο πιο ταπεινός, ο πιο απλός από όλους και αυτός σου ταιριάζει για πνευματικός. Όπως προείπα, η εν Χριστώ απλότητα χαρίστηκε στον Όσιον Ιάκωβον όταν ακόμα ήταν παιδί. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Αυτά είναι μυστήρια του Θεού. Αλλά λέω, ίσως, επειδή απλότητα υπήρχε μέσα στο σπίτι του και ο ίδιος τη ζούσε και την προσελάμβανε από την Αγία Μητέρα του Θεοδώρα. Και αυτόν το λέω γιατί ρωτώντας τον Όσιον κάποτε αν υπάρχουν Αγίες γυναίκες στην εποχή μας, αφού του είπα και λίγο με αυθάδια τότε. Του λέω γέροντα εμείς οι Κύπροι εδώ που ήρθαμε στην Ελλάδα, όλο και αγέροντες ακούμε, γέροντας ένας, γέροντας άλλος. Στην Κύπρο εμείς δεν έλεγαμε τότε τον όρο γέροντας. Έλεγαμε για τους ηλικιωμένους μας ο γέρο, όχι γέροντας. Και με μάλιστα με τέτοιον περιεχόμενο όπως είδαμε εδώ. Λέω μα όλο γέροντας ακούμε. Οι γυναίκες εδώ δεν αγιάζουν. Τον ρώτησα. Δεν υπάρχουν αγίες γερόντισσες. Και μου είπε τότε με σοβαρότητα που με καθήλωσε, όχι παιδί μου, και εδώ έχουμε αγίες γυναίκες. Προσωπικά εγνώρισα τρεις, μου είπε. Και όταν έλεγε αγίες, αυτός ο Όσιος Ιάκωβος κυριολεκτούσε τη γερόντισσα Μακαρία της Νέας Μάκρης που ευρύηκε, μου είπε, τον Άγιον Εφραίν, τη γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και την μάνα μου Θεοδώρα. Μου έκανε εντύπωση που έβαλε τη μάνα Θεοδώρα με τις δύο αυτές αγίες όντους του 20ου αιώνα. Οπότε από παιδί ο Άγιος βιώνει την εν Χριστώ απλότητα μέσα στο ίδιο το σπίτι του. Εξοικειώνεται με την πίστη, την ταπείνωση, την μετάνοια και τις μετάνοιες
και την αγιότητα που εισπράττει καθημερινά από τη μάνα του Θεοδώρα. Και ίσως γι' αυτόν όταν συναντιέται με την Αγία Παρασκευή, μικρό παιδί, δεν ταράσσεται, αλλά με απλότητα και φυσικότητα, χωρίς έκπληξη, θαυμασμό ή φόβο, ανοίγει μαζί της έναν εκπληκτικό διάλογο, λες και την ξέρει χρόνια. Τη συνάντηση αυτή που ήταν καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του Αγίου, όπως και ο ίδιος μας είπε χρόνια πολλά αργότερα, αξίζει να την θυμηθούμε, παρόλο που είμαι βέβαιος ότι πλησιώσει την γνωρίζετε. Τα βράδια, όταν όλοι κοιμόντουσαν στο σπίτι, έβγαινε κρυφά και πήγαινε σε ένα τσουκλίσι του χωριού για να προσευχηθεί στην Αγία Παρασκευή. Εκεί έκανε πολλές μετάνοιες, όπως τον συνήθισε η μάνα Θεοδώρα και προσευχόταν για ώρες πολλές. Μετά γύριζε στο σπίτι, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Ένα βράδυ εκεί στο ξοκλήσι που γονατιστός ο μικρός Ιάκωβος προσευχόταν, είδε μια σκιά μέσα στο ιερό. Αυτός φοβήθηκε και το πρωί το είπε στη μάνα του. Η διακριτική κυρία Δωρούλα, έτσι την έλεγαν οι γειτόνισσές της, Δωρούλα, του λέει, μη φοβάσαι Ιάκωβάκο μου, το ράσον του παπά θα είναι και το φεγγάρι του κάνει σκιά. Έτσι διασκέδασε τον λογισμό του Ιακωβάκου της. Το βράδυ πήγε πάλι ο μικρός Ιάκωβος το ξοπλήσι και το κανόνα του. Όταν τέλειωσε και εξερχόταν από το ταπεινό ξοπλήσι, είδε κάτω από ένα μεγάλο δέντρο μια ψηλή, μαυροφορεμένη γυναίκα να του κάνει νόημα να τον πλησιάσει. Πήγε κοντά της και τον ρωτά, «Τι θέλεις, Ιάκωβέ μου, να σου χαρίσω για τις τόσες προσευχές που κάνεις στο σπίτι μου?» «Ποια είσαι εσύ, καλή μου κυρία?» την ρώτησε. «Εγώ είμαι Αγία Παρασκευή και ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω». Ακούτε τώρα απάντηση. «Εγώ είμαι μικρός και δεν ξέρω τι θέλω. Το πρόβλημα το δικό μας και δεν έχουμε απλότητα είναι ότι έχουμε πολλά θέλω. Εγώ είμαι μικρός και δεν ξέρω τι θέλω. Θα ρωτήσω όμως τη μάνα μου και ό,τι μου πει θα στο ζητήσω». Στην ουσία με αυτόν τον τρόπο έκλεισε ραντεβού ο μικρός Ιάκωβος για την επομένη συνάντηση με την Αγία Παρασκευή. Το πρωί λέει στην ευλογημένη μάνα του, «Μάνα, ψες, έξω από το ξοκλήσι είδα την Αγία Παρασκευή και μου είπε, ό,τι τη ζητήσω θα μου το δώσει». «Τι να τη ζητήσω, καλέ μάνα?» Άνοιξε τότε η μάνα τα δυο της χέρια διάπλατα, σαν να θέλε να χωρέσουν όλων των ουρανών και έκραξε φωνή μεγάλη, «Την ευχή, την τύχη μου, Αγία Παρασκευή, να μου δώσεις, την τύχη μου», έτσι να της πεις. Την επομένη, ο μικρός Ιάκωβος επανέλαβε σαγνήσιος υποτακτικός τα λόγια της ανατολίτης σας, γερόντης σας, Αγίας Μητέρας του. Η Αγία Παρασκευή στην απλοϊκή απάντηση της μάνας Θεοδώρας απάντησε προφητικά, «Θα σου δώσω εγώ τύχη να τη ζηλέψουν πολύ». Έλεγε αργότερα σε μας ο γέροντας, «Και μήπως ψέματα μου είπε, παιδάκι μου, η Αγία Παρασκευή, μικρή τύχη μου έδωκε, με έκαμε ιερέα το μυστηρίο του Θεού». Αυτό θεωρούσε τύχη. Τότε έγινε παπάς. Και θυμόταν και μας διηγόταν με το ιδιαίτερο γεροντικό του χιούμορ, όταν λειτουργούσε ο παπάς του χωριού, την ώρα που οι ψάλτες έψαλαν ή τα χερουβή μυστικό συγκονίζοντες, εγώ άκουα φτερουγίσματα γύρω από την Αγία Τράπεζα. Ο παπάς ενόμιζα ότι δεν έχει σώμα, αλλά ότι είναι άγγελος. Έλεγα, έχει δυο κόκκαλα στους ώμους, σαν κρεμάστρα, και κρέμονται τα ράσα απ' εκεί. Έτσι νόμιζε. Ότι είναι οι παπάδες. Αποκλείεται, λέει, να έχουν σώμα οι παπάδες, αφού συλλειτουργούν με αγγέλους. «Επ' αυτού», λέει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, «όσοι απέκτησαν την εσωτερική απλότητα και καθαρότητα,
βλέπουν τα υπερφυσικά πράγματα πολύ απλά, σαν φυσικά, γιατί στον Θεό όλα απλά είναι. Όπως και ο ίδιος ο Θεός είναι πολύ απλός και μας το φανέρωσε ο Υιός του επί της γης με την Αγία του απλότητα και δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη για όλα. Αν έχει ο άνθρωπος την Αγία απλότητα, μπορεί όχι μόνο να γνωρίσει αλλά και να ζήσει τα μυστήρια του Θεού. Πόσο ταιριάζουν αυτά τα λόγια του Αγίου Παϊσίου για τον Όσιον Ιάκωβο που γνώρισε και ζούσε τα μυστήρια του Θεού. Έχοντας λοιπόν την Αγία Απλότητα, οι συνομιλίες του με Αγίους Αγγέλους και κοιμημένους, ακόμη και με πονηρά πνεύματα, ήταν κάτι το σύνηθες, όπως το περιγράφει ο Άγιος Παϊσίος. Δηλαδή για τον Όσιον Ιάκωβο, είτε συνομιλούσε με έναν συνάνθρωπον του, είτε με έναν άγγελο, το ίδιο ήταν. Ζούσε ο Άγιος μας τα φυσικά και τα υπερφυσικά, τα επίγεια και τα ουράνια σαν ένα. Ούτε παραδοξότητα το γεγονός ότι από παιδί τον επισκέπτονταν Άγιοι και συνομιλούσε μαζί τους. Αυτήν την Αγίαν παιδικότητα του Άγιος Ιάκωβος την διατήρησε σε όλη την επίγεια ζωή του. Και όταν μας μιλούσε για Αγίους και θαυμαστά γεγονότα τα οποία μας συγκλώνησαν, έβλεπες στο πρόσωπο του την παιδική βεβαιότητα της πίστης των Αγίων, που για αυτούς ο ουρανός και η γη είναι ένα από αυτήν τη ζωή χάρη στην Αγία Απλότητά τους. Βέβαια, αυτήν την οικειότητα με τους Αγίους τη συνάντησα και σε άλλους απλούς ανθρώπους του Θεού, λαϊκούς και κληρικούς, που έχουν τη συνήθεια να μιλάνε της Παναγίας, του Χριστού, των Αγίων με απλότητα, όπως μιλούν με τους δικούς τους στο σπίτι. Και αυτή η Αγία συνήθεια είναι μια παλιά παράδοση, αφού οι Άγιοι και ο Θεός για τον Ορθόδοξο λαό μας δεν είναι κάτι το απόμακρο και απλησίαστο που θέλει ειδική άδεια για να μιλήσει κανείς μαζί τους. Ειδικότερα για τους πρωτινούς Κυπρίους και όχι μόνον που γνωρίζω καλά, οι Άγιοι ήταν μέσα στη ζωή τους, μέσα στην καθημερινότητά τους. Είχαν βεβαίαν πίστη και ήξεραν ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας με το Άγιο Πάπτισμα και ότι ο Θεός μας, ο Χριστός μας, από τη στιγμή που τρώγεται και πίνεται στη Θείαν Κοινωνία, βλέπεται και κουβεντιάσεται. Δηλαδή αυτή η απλή σχέση με τον Θεό ήταν γνώρισμα των ευσεβών και πιστών ανθρώπων του λαού μας, οι οποίοι τον Θεό τον ένιωθαν ως έναν οικείον, κοντινόν και φιλάνθρωπον πατέρα, την Παναγία σαν μητέρα και τους Αγίους σαν φίλους. Επαναλαμβάνω ότι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι βεβαίας πίστης και μετανοίας. Ωστόσο με τον Άγιον Ιάκωβον η σχέση του με τους Αγίους ήταν ένα μεγάλο μυστήριο, επειδή δεν εξαντλείτο σε μια απλή συνομιλία ή σε μια μεμονωμένη συνάντηση με Άγιον έναν αίτημα πρεσβείας προς τον Θεό, αλλά ήταν μια σχέση καθημερινής φιλίας, μια ολοζώντανη βαθύτερη και αβίαστη σχέση που ήταν ενεργής καθόλου του 24ωρου. Έχω όμως τη γνώμη ότι η κορυφαία στιγμή φανέρωσης της απλότητας του Αγίου ήταν το περιστατικό, ένα περιστατικό που δεν εγγράφτηκε σε κανένα βιβλίο μέχρι τώρα. Και τελευταία ήρθε στην αντίληψή μου. Μου το διηγήθηκε ένα πνευματικό τέκνο του Γέροντα από τα ύστερα πνευματικά του τέκνα, που όταν πήγα στην Κύπρο τον έμαθα αργότερα, θα πω και το όνομα του με την άδεια του, είναι ο κύριος Περικλής Σιούρα. Ξέρεις, στο Λιμενικό νομίζω αξιωματικός του Λιμενικού, εκεί στα μέλη της Ευβίας. Επέρασε μια μεγάλη ασθένεια αυτός ο άνθρωπος. Πού να πάει, ποιον καταφύγιο, και προσέτρεξε και αυτός εις τον Γέροντα Ιάκωβο.
και για να τον στηρίξει και να τον ενθαρρύνει να μην απελπιστεί, να χάσει την πίστη του από τις πολλαπλές εγχειρήσεις που έκαμε και τον επαπειλούμενο θάνατο που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Υποχρεώθηκε ο Άγιος και του εμοιράστηκε ένα περιστατικό από αυτά που ο ίδιος εφύλαγε ως δικά του προσωπικά μυστικά. Και σε μένα που πολλοί με θεωρούν σκαλιστήρι, ότι είχα μια ιδιότητα να σκαλίζω και να ρωτώ και πες μου ποιο και πες μου το άλλο, τελικά μας βρέθηκαν αυτά όμως. Δεν μου το είπε αυτό. Ακούστε το με προσοχή. Αφορούσε την επίσκεψη σε αυτόν, τον Γέροντα, τον Άγιο, της υπεραγίας Θεοτόκου, συνοδευόμενης από τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων και τον Άγιο Σεραφείμ του Σαλόφ. Ένα πρωινό λοιπόν, που καθόντουσα στην τράπεζα κοντά στον Τζάκι, του λέει του Περικλή ο Άγιος για να τον παρηγορήσει. Απόψε τη νύχτα, άνοιξε την πόρτα του κελιού μου μια ωραία, ψηλή γυναίκα με μπλε φόρεμα. Ήταν η Παναγία μας, συνοδευόμενη από ένα σεβάσμιον γέροντα, τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων και φίλων Χριστού, τον Απόστολον Ιωάννη των Θεολόγων και τον Όσιον Σεραφείμ του Σαρόφ. Με τον Άγιο Σεραφείμ είχε ξανά όραση και ταξίδι, να το πω στη συνέχεια, στον ουρανό που το έκαμα μαζί μου. Τότε η Παναγία μου είπε, είχα ανοίξει τον γέροντας μια από τις πολλές αρρώσκες που είχε, ήταν στα πόδια του η φλεβίτιδα, ολόμαυρα πόδια, με πίον, να ανοίγουν οι πληγές, να τρέχει πίον και να μην μπορεί να κάνει τις αγαπημένες του μετάνοιες, να μην μπορεί να γονατίσει, σε ένα μοναστήρι απομακρυσμένο από τις μεγάλες πόλεις και τα μεγάλα νοσοκομεία, ο ίδιος να μην θέλει για πολλά χρόνια να πάει σε νοσοκομείο. Λοιπόν, οπότε άρχισε το γνωστό παραπονιάρικο του, ήταν λίγο παραπονιάρης. Γιατί μου το κάνεις αυτό, Παναγία μου? Και εγώ για την αγάπη του γιού σου ήρθα σε αυτό το μοναστήρι. Δεν βλέπεις τα πόδια μου, ήταν τα πόδια του, λέει, γυμνά. Διότι δεν μπορούσε, μου λέει, τίποτα να τα καλύψει εκείνη την ώρα. Από τα πολλά αίματα και πίον που έτρεχαν. Και εκείνη την ώρα που ήμουν σε αυτήν την κατάσταση γυμνός και τετραχυλισμένος από τα αίματα και τα πίον, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει, λέει, πρώτα ο Απόστολος, ο φίλος Χριστού, ηγαπημένος Ιωάννης, ο Θεολόγος, και μετά ο γέρος, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ από τη μακρινή Ρωσία. Και πίσω από αυτούς η Θεοτόκος, η μητέρα του Φωτός. Δεν τόλμησα να πω τίποτα, λέει. Και τότε η Θεοτόκος είπε, «Πάτερ, ήρθαμε να σε ανακουφίσουμε από τους πόνους των ποδιών σου». Στράφηκεν τότε προς τους δύο Αγίους η Θεοτόκος, λέγοντάς τους, «Να λείψετε με λάδιν τα πόδια του, γιατί είναι γνήσιος φίλος του Χριστού και δικός μου φίλος». Πράγμα που έκαναν αμέσως οι Άγιοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος άλυψε το ένα πόδι, το Άγιος Σεραφείμ το άλλο πόδι, του ταπεινού Ιακωβά. Και αμέσως, λέει, ανακουφίστηκα. Χωρίς όμως να τον κάνουν καλά τελείως. Αυτό γέροντα για μας που είμαστε άρρωστοι, να παρηγορούμαστε. Την ίδια στιγμή εξαφανίστηκαν οι ενοχλήσεις και έγινα όσο γίνεται καλά. Αμέσως η Παναγία με τους Αγίους έφυγαν, αφήνοντας στο κελί μου μια άρρητη ευωδία. Πραγματικά, η μοναδικότητα της απλότητας του Αγίου Ιακώβου σε αυτόν το περιστατικό δεν ερμηνεύεται. Μόνο ένας πολύ μεγάλος Άγιος μπορεί να διηγείται έναν τόσο μεγάλο θαυμαστόν γεγονός
με τόση απλότητα λόγου και σκέψης. Μας είπε προσφάτως ένας Άγιος, ενάρετος άνθρωπος του Θεού, που είναι εν ζωή, δόξα τω Θεώ, και μας καθοδηγεί. Απλούς. Είναι εκείνος που βλέπει το κάθε πράγμα και την κάθε περίσταση όπως υπαγορεύει αυτοστιγμή ο Θεός. Το βλέπει δηλαδή κατάμματα, απευθείας, χωρίς πολυπλοκότητα σκέψεως στη σχέση του με τον Θεό. Ένας Άγιος βλέποντας έναν δημιούργημα, παραδείγματος χάρη έναν δέντρο, θα το δει απλά. Ήτι σε σχέση με τον δημιουργό και συνοχέα του δέντρου. Θα το δει καλόν λίαν και θα ευχαριστηθεί. Αν το δει καμένον ή καταστρεμμένον, πάλι θα το δει απλά σε σχέση με τον Θεό και θα πονέσει. Δεν θα αναπτύξει δεύτερη σκέψη. Παραδείγματος χάρη, μήπως καθίσει κάποιος κάτω από αυτόν τον δέντρο και ένας κλάδος αποκοπεί βιαίως και τον σκοτώσει. Και αν ακόμη δει έναν τέτοιον ενδεχόμενο προορατικά, πάλι θα το δει σε σχέση με τον Θεό απευθείας και δεν θα αναπτύξει ούτε γκρίνια, ούτε φοβία ή αντιρρητικό λόγο. Για να πω και το περιστατικό με τον Άγιο Σεραφείμ, γι' αυτό είναι γραμμένο στα βιβλία που έχουν. Πρώτος το εκατέγραψε ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, κατοπινός πατήρ Γεράσιμος. Μια φορά τον επισκέφθηκε ο Άγιος Σεραφείμ τον Γέροντα και του είπε «Πού θέλεις να σε πάω απόψε, πατέρ Ιάκωβε? Στον ουρανό να με πάτε. Στον παράδεισο να με πάτε». Και τον ανέβασε, λέει, στον παράδεισο. Και ξεκίνησα, λέει, να περπατάνε σε έναν τεράστιο κήπο όπου είχε κάτι ωραίες, μεγάλες βιολέτες που ήταν όλες ανοιχτές και ποτίζουνταν με έναν μυστήριον τρόπο που δεν κατάλαβα εγώ, λέει, πώς ποτίζονται τόσα πολλά λουλούδια και έχουν τόση ωραία ευωδία και έχουν τόση ωραία ομορφιά. Ο Άγιος Σεραφείμ, λέει, περπατούσε πιο μπροστά από μένα και πρόσεξα ότι περπατούσε να πάμε στις βιολέτες. Ακούτε τώρα την απλότητα και την παιδικότητα του Γέροντος και του Αγίου Ιακώβου. Εγώ, λέει, δεν τολμούσα να περπατήσω γιατί τι, θα τσαλάκωνα τις βιολέτες και θα τις έσπαζα. Κατάλαβε τον λογισμό μου ο Άγιος Σεραφείμ και μου λέει «Έλα, πατέρ Ιάκωβε, όχι, δεν έρχομαι, διότι θα σπάσω τις βιολέτες». «Καλά, δεν βλέπεις», του λέει, «που πατώ». Και κοίταξα, λέει, ότι πράγματι πατούσε και αυτός πάνω στις βιολέτες, αλλά δεν ήταν σαν τις δικές μας η στοιχή. Καμάρωνα λιγάκι από το πάτημα του Αγίου και μόλις ξεπατούσα, τσουκ, σηκωνόντουσα να πάω. Λοιπόν, και τότε μου έκαμε, έλα, του λέει, αυτές δεν είναι σαν αυτές που ξέρεις. Και τότε ακολούθησα, λέει, τον Άγιο Σεραφείμ και είδαμε μαζί τις μονές του Παραδείσου. Πηγαίνοντας πριν από μερικά χρόνια η αφεντιά μου στο ησυχαστήριο του Οσίου Πορφυρίου, συνάντησα τον σοφό δικαστικών, φροντιστήν και επιμελητήν του ησυχαστηρίου του Οσίου, κύριο Γεώργιο Αρπανίτη. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο ευλαβής αυτός άνθρωπος μου λέει «Άγιε Μόρφου, είστε τέκνον του Γέροντος Ιακώβου. Τι νομίζετε ότι ήταν το κατά Θεόν στοιχείο που κατεξοχή χαρακτήριζαν τον Γέροντα Ιακώβο?» Και αμέσως το απαντώ, η απλότητα. Και τι είναι απλότητα, με ρωτά ο κύριος Αρβανίτης. Και αμέσως το απαντώ, η απλότητα. Και τι είναι απλότητα, μου λέει, και του δίνω εγώ ταλέπορος μια απάντηση λίγο φιλοσοφική. Είναι, του είπα, η ευθεία γραμμή προς την αλήθεια, όχι ζικ-ζακ. Είτε αυτή είναι η αλήθεια του Χριστού, είτε των όντων, είτε του εαυτού μας. Δηλαδή ο Γέροντας Ιάκωβος δεν έκανε κινήσεις για να γοητέψει τους άλλους και να θρέψει τη φιλαυτία του, που οπωσδήποτε
είχε και αυτός ως άνθρωπος, όπως έχει κάθε μεταψωτικός άνθρωπος. Όταν έβλεπε μέσα του αυτοθαυμασμό, έλεγε μπροστά σου, «Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε». Και όταν ήθελε να μιλήσει του Χριστού, είχε μια κατευθείαν κίνηση προς την μετάνοια. Μιλούσε σε πρώτον πρόσωπον της Παναγίας, του Οσίου Δαβίδ, με εκπληκτική ευθύτητα. Αυτά τα πολλά και πολύπλοκα, υπατχού, δικαστικού, του γνήσιου υποτακτικού, του Οσίου Πορφυρίου. Και κατά τα άλλα μιλούσα περί απλότητας. Μου λέει ο κύριος Αρβανίτης, ευγενής ο άνθρωπος, πολύ καλά αυτά που λέτε. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Απλώς θυμάμαι τι μου είπε κάποτε ο Όσιος Πορφύριος, ότι απλότητα είναι να μην είσαι διψυχός. Βλέπετε οι άλλοι, το σοφόν σαφές. Αυτό είναι, είπα μέσα μου. Διψυχος σημαίνει να έχεις δύο ψυχές, δηλαδή δύο θελήματα. Όπως λένε οι πατέρες, δύο γνώμες. Και από εδώ και από εκεί. Λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Και να μην μπορείς να αποφασίσεις κιόλας. Για το ίδιο θέμα έλεγε ο Όσιος Πορφύριος, η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανηλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν, αναπάγονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβον, χωρίς υποψία και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη, έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη τη χτίση. Και ο Άγιος Ιάκωβος είχε ευθυγραμμίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού και ήταν πάρα πολύ εύκολο να ακούει τι θέλει ο Θεός και να το εφαρμόζει χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς δεύτερο λογισμό.